Λοιπόν, έχουμε μία κοπέλα η οποία έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα. Στην αρχή που μου στείλε mail μου είπε να μην το κάνω vlog, αλλά τώρα θέλει να το κάνω vlog. Καλησπέρα Θέκλα μου, είσαι καταπληκτική. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σου εκφράσω τους προβληματισμούς μου σχετικά με τη σχέση μου και τους γονείς μου. Είμαι 30 χρονών κοπέλα, ανεξάρτητη με δική μου δουλειά και πρόσφατα ραβωνιασμένη. Ο σύντροφός μου είναι στην ηλικία μου. Να σου πω ότι οι σχέσεις μου με τους γονείς μου ήταν κτητικοί, καθώς από την αρχή της σχέσης μας πίεζαν να αρβωνιαστούμε. Πολύ κακό αυτό, να πιέζουν οι γονείς ένα ζευγάρι να αρβωνιαστεί. Οι γονείς του συντρόφου μου από την άλλη ήταν το αντίθετο άκρο, δηλαδή αδιαφορούσαν παντελώς. Αφού να φανταστείς δεν ήρθαν στο σπίτι μου της νύφης όπως είναι το έθιμο, αλλά ήρθαν οι γονείς μου στο σπίτι τους και έγινε η γνωριμία, με εκνευρισμό των γονέων των δικών μου. Οι γονείς σου αραβωνιάζονταν ή εσύ, κόρη? Μετά τον αραβώνα πήγαμε διακοπές στους γονείς μου και έγινε χαμός. Ο πατέρας μου έδωσε κάποιο χρηματικό ποσό για να πάρουμε οικιακές συσκευές, ενώ του είχα πει ότι δεν αγοράζαμε κάτι αυτή τη στιγμή και θέλουμε να μαζέψουμε λεφτά για το γάμο. Επέμενε και μπροστά στον σύντροφό μου, είπε, θα κάνετε αυτό που σας λέω εγώ. Τότε εξαγριώθηκε ο σύντροφός μου και έγινε χαμός. Η μάνα μου ξεκίνησε και του έλεγε ότι κουμάντο μέσα στο σπίτι κάνουν και οι δυο, όχι μόνο εσύ. Ο πατέρας μου του είπε ότι η κόρη μου έχει τυφλωθεί και δεν βλέπει τι είσαι και ότι θέλει να του πάρει την κόρη μακριά. Μετά από αυτά, ο σύντροφός μου δεν του θέλει ούτε στο σπίτι ούτε πουθενά. Δεν ξέρω τι να κάνω. Θα ήθελα τη συμβουλή σου, θα ήθελα να μην γίνει vlog το συγκεκριμένο. Σε ευχαριστώ πολύ. Τη απάντησα και εγώ λοιπόν τη φίλη, αφού δεν ήθελε να γίνει vlog. Στη συνέχεια ήθελε, γι' αυτό και το κάνω. Να βάλεις όρια στους γονείς σου αν θέλεις τον άνδρα σου. Διάβασε το βιβλίο μου. Να μείνω ή να φύγω. Είναι αυτό το βιβλίο εδώ πέρα. Να μείνω ή να φύγω, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που είναι ένα βιβλίο το οποίο βοηθά ένα ζευγάρι ή έναν πρόσωπο που βρίσκεται μέσα σε ένα ζευγάρι να καταλάβει αν πρέπει να παραμείνει στη σχέση του ή να φύγει. Και υπάρχει κεφάλαιο το οποίο έχει να κάνει με την προσκόλληση στους γονείς. Χωρίζεις για την πεθερά, το τέταρτο κεφάλαιο στο βιβλίο «Να μείνω ή να φύγω». Θα σας διαβάσω και λίγο τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου. Δεν είναι ερώτημα που απαντάτε με ένα ναι ή με ένα όχι. Ένας νεκρός γάμος, τα παιδιά, χωρίζεις για την πεθερά. Η γάμη σε ανώριμη ηλικία οδηγούσε σε διαζύγιο. Είμαι παντρεμένος και έχω αγαπήσει ή έχει αγαπήσει αλλού. Τυχές εξωσυζυγικές σχέσεις παίχτες και παίχτριες. Βία στο γάμο. Μήπως είμαι παντρεμένος με έναν τοξικό άνθρωπο. Άνθρωποι που δεν κάνουν για γάμο. Η ρουτίνα σκοτώνει το γάμο. Ένας γάμος χωρίς παιδιά. Η ανισότητα ως αιτία διαζυγίου. Η ασθένεια του άνδρα, της γυναίκας ή ενός παιδιού μπορεί να οδηγήσει σε διαζύγιο. Όταν μετανιώνεις που παντρεύτηκες κάποιον, δεν χωράει σε ζήσει, θα χωρίσεις. Τι θα πει ο κόσμος και ο επίλογος. Αυτό είναι ένα βιβλίο, το έχω πει και άλλες φορές, το οποίο δεν έχει διαβαστεί τόσο όσο τα υπόλοιπα, ίσως γιατί κάποιοι φοβούνται τον τίτλο. Όμως πολλοί άνθρωποι που το έχουν διαβάσει μου έχουν στείλει email και έχουν μιλήσει μαζί μου εκ των υστέρων και μου είπαν ότι τους βοήθησε να καλυτερέψουν τη σχέση τους παρά να χωρίσουν. Δεν είναι απαραίτητο θα χωρίσει κάποιος άμα διαβάσει αυτό το βιβλίο. Θα μπορεί όμως να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του. Άρα έγραψα εγώ στη φίλη να βάλεις όρια στους γονείς σου ή αν θέλεις τον άνδρα σου. Διάβασε το βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω». Και μου απαντάει η κοπέλα «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά», μου απαντάει. Και τώρα μου γράφει «Για τη δική μου περίπτωση αυτά τα όρια πώς θα μπουν? Γιατί όταν πας να τους μιλήσεις αυτοί νευριάζουν περισσότερο και θυμώνουν. Τι μπορώ να κάνω», μου γράφει η κοπέλα. Μου στέλνει λοιπόν τώρα η φίλη «Καλησπέρα αγαπημένη μου Θέκλα. Συνέβησαν πολλά από τότε που σου έστειλα το τελευταίο μήνυμα. Η μάνα μου ζήτησε συγγνώμη από τον σύντροφό μου, αλλά αυτός της μίλησε απέσια. Μου τόνισε ότι οι γονείς μου πλέον δεν θα έρχονται στο σπίτι μας, αλλά μόνο αν τον πάρουν τηλέφωνο αυτόν. Μου είπε ότι μπορώ να πηγαίνω σπίτι μου μόνο αν τον σεβαστούν, διαφορετικά θα σκεφτεί πότε θα ξαναπάμε. Επίσης ότι δεν θα παντρευτούμε τότε που ορίσαμε, αλλά δεν ξέρει πότε. Μου τόνισε ότι δεν γίνεται διαφορετικά, αλλιώς ο καθένας στο δρόμο του. Ή θα με κρατά έτσι για χρόνια, χωρίς να παντρευτούμε, μέχρι να βάλω μυαλό. Γιατί λέει οι γονείς μου παρατράβηξαν το σχοινί και εγώ δεν τον προστάτευσα, παρότι μίλησε επανειλημμένα στους γονείς μου. Είμαι σε αδιέξοδο, πιστεύω ότι δεν με υπολογίζει πλέον καθόλου. Τι να κάνω? Να σου πω επίσης ότι στο πατρικό του σπίτι, επειδή τον γκρίνιαζα συνέχεια και είπα για τον πατέρα του κάποια πράγματα, με έβρισε και μου πέταξε τα πράγματα.
Μου ζήτησε να φύγω μπροστά στη γιαγιά του και την αδερφή του. Εγώ όμως δεν έφυγα. Είπε ότι ο πατέρας μου δεν έχει κάτι να μου δώσει ως περιουσιακό στοιχείο. Έχει απαιτήσεις κιόλας. Αυτά. Πραγματικά τον αγαπώ πολύ, αλλά η συμπεριφορά του με έχει πληγώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείς να το κάνεις vlog για να έχω μια πιο αναλυτική άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχει φτάσει η κοπέλα σε ένα σημείο που θέλει να γίνει vlog. Μου είπε ότι αν θα τον χωρίσω θα μείνω μόνη μου γιατί είμαι 30 και θα δυσκολευτώ περισσότερο από εκείνον να βρω κάτι καινούριο και ότι με έψαχνε χρόνια για να με βρει και είναι κρίμα αφού αγωνιστήκαμε για να είμαστε μαζί και να φτιάξουμε το σπίτι μας αυτά. Καταλαβαίνω ότι φίλοι μου τα τελευταία μηνύματα, γι' αυτό καθυστέρησα και λίγο να τα βρω, μου τα έστελνε έτσι μέσα στην αγανάκτηση της, μέσα στην αγωνία της, ενώ καυγάδιζε με τον σύντροφό σας, με τον σύντροφό της. Καταρχάς θέλω να πω ότι οι κουβέντες που λέμε την ώρα του καυγά δεν είναι αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα όλοι μας. Την ώρα που τσακωνόμαστε με το τέρι μας, που τσακωνόμαστε με το παιδί μας, που τσακωνόμαστε με ένα φίλο μας, με τον γονιό μας, λέμε κουβέντες βαριές προκειμένου να πληγώσουμε τον άλλον όταν ο άλλος μας έχει πληγώσει με τη συμπεριφορά του και είμαστε σε ένα σημείο που έχουμε πολύ έντονο θυμό και δεν λειτουργούν καλά οι πρόστιμοι με το οποίο φλοεί. Δηλαδή την ώρα, ο πρόσφυγος με τον οποίο φλοιώσε εδώ μπροστά στα δύο σημεία, την ώρα, λέει, είπα η πρόσθυμη με το οποίο φλοιεί, επειδή έχει και αριστερό και δεξί, την ώρα που είμαστε θυμωμένοι, ενδέχεται να πούμε βαριές κουβέντες, χωρίς να σημαίνει ότι αυτές τις εννοούμε και αυτές είναι οι πεποιθήσεις μας που έχουμε για το τέρι μας. Στη φίλη που έστειλε τις επιστολές θέλω να πω το εξής, τώρα βρίσκεστε σε μια πολύ εκρηκτική περίοδο στη σχέση σας. Δεν ξέρω μέχρι να γίνει το βίντεο αν θα χωρίσετε, αν θα τα βρείτε, αν θα είστε μαζί, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αυτό που έχω να εισηγηθώ όμως είναι να παραμείνετε μακριά από τους γονείς και από τις δύο πλευρές μέχρι να ηρεμήσετε. Για ένα ικανό χρονικό διάστημα, εφόσον είστε και 2-30 ετών και εφόσον εσείς οικονομικά ανεξάρτητοι και προφανώς είναι και ο σύντροφος οικονομικά ανεξάρτητος, απομακρυνθείτε από τους γονείς εκατέρωθεν. Όταν δημιουργείται μια νέα οικογένεια, δεν είναι φυσιολογικό αυτή η οικογένεια να εξαρτάται οικονομικά και συναισθηματικά από τις παλιότερες οικογένειες, από την οικογένεια του άνδρα και την οικογένεια της γυναίκας. Όταν φτιάχνουμε μια καινούργια οικογένεια, φτιάχνουμε το δικό μας σπιτικό, στο οποίο βασιλιάδες, άρχοντες, πρόεδροι, υπεύθυνοι είμαστε εμείς. Δεν είναι φυσιολογικό να καθορίζει η μάνα μας ή ο πατέρας μας αν θα αγοράσουμε έπιπλα, αν δεν θα αγοράσουμε έπιπλα, αν θα ραβωνιαστούμε, αν δεν θα ραβωνιαστούμε και ούτε είναι απαραίτητο να μας δίνουν χρήματα οι γονείς μας σε ένα καινούριο ξεκίνημα. Αυτές είναι παλιές νοοτροπίες και παλιές πρακτικές οι οποίες δεν έρχονται χωρίς κόστος. Όταν ο γονιός σου σου δίνει χρήματα για να αραβωνιαστείς, για να αγοράσεις την οικοσκευή, για να αποκτήσεις σπίτι, όταν σου πληρώνει την εξέλιξη σου, μαζί με το τέρι σου, ώστε να γίνεται οικογένεια, τότε έχει και δικαιώματα, αποκτά και δικαιώματα πάνω στη δική σου ζωή. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο πατέρας σου στον άνδρα σου δεν ήταν με τίποτα δικαιολογημένος ή φυσικός. Είναι αφύσικο πράγμα να αποφασίζει ο πατέρας της γυναίκας τι θα κάνει το ζευγάρι. Εάν κάποιος θέλει να κάνει ένα δώρο σε μια ιδανική κοινωνία, κάποιος που ήθελε να κάνει ένα δώρο, κάνει το δώρο και δεν ρωτάει τίποτα. Ούτε τι το κάνατε, ούτε δεν το κάνατε. Αλλά στη δικιά σου την περίπτωση λες ότι οι γονείς σου από την αρχή πίεζαν για να αραβωνιαστείτε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουν κάποιες προκαταλήψεις και κάποια κοινωνικά στερεότυπα μέσα στο μυαλό τους ότι πρέπει η κόρη τους να αραβωνιαστεί και πρέπει να παντρευτεί και πρέπει να βρει καλό άνδρα και πρέπει να είναι παντρεμένη νωρίς ή πρέπει να βρει άνδρα, όχι καλό άνδρα, γιατί αν ήθελα να βρει καλό άνδρα δεν θα πίεζαν την κόρη τους να αραβωνιαστεί προτού η κόρη τους γνωρίσει καλά τον νέο της σύντροφο και είναι σίγουρη ότι μπορούν να έχουν μια καλή σχέση. Όταν λέμε καλό άντρα ή καλή γυναίκα, συνήθως εννοούμε μια καλή σχέση. Μια υγιή σχέση, μια αγαπητική σχέση. Οι γονείς σου λοιπόν πίεσαν για να αραβωνιαστείτε. Οι γονείς του ανδρός σου δεν πίεσαν. Γράφεις ότι έδειξαν αδιαφορία. Μπορεί οι άνθρωποι να έχουν και αρνητική γνώμη. Μπορεί οι άνθρωποι να μην ήθελαν το παιδί τους μόλις γνωρίσει μια κοπέλα κατευθείαν να πάει να αραβωνιαστεί.
Μπορεί να ήθελαν το παιδί τους να γνωρίσει καλά εκείνη την κοπέλα και να είναι σίγουρος για τη σχέση του και να αραβωνιάζεται επειδή γουστάρει ο ίδιος, όχι επειδή το επιβάλλει ο πεθερός και η πεθερά. Είναι τεράστιες παγίδες αυτά τα πράγματα. Τεράστιες παγίδες. Να αραβωνιαζόμαστε επειδή μας λέει ο πατέρας μας, επειδή μας λέει η μητέρα μας, επειδή μας λέει ο πεθερός μας, επειδή μας λέει η πεθερά μας. Όταν ένα ζευγάρι είναι σίγουρο ότι θέλουν να ζήσουν μαζί και είναι σίγουρο ότι θέλουν να αποκτήσουν οικογένεια μαζί και να γίνει ο ένας οικογένεια του άλλου, πάνε από μόνοι τους και αραβωνιάζονται, πάνε από μόνοι τους και παντρεύονται και δεν χρειάζονται κανένα να τους πρόξει να το κάνουν. Οι γονείς σου είναι κακοποιητικοί και είναι παρεμβατικοί στη δική σου ζωή παρόλο που εσύ είσαι 30 ετών. Ο άνδρας σου από την άλλη φαίνεται ότι είναι σκασμένος. Δεν δικαιολογώ τη βία, δεν δικαιολογώ το να σε υβρίσει και να σου πετάξει τα πράγματα σου έξω από αυτό, είναι ψυχική βία, ούτε δικαιολογώ το να σου πει εσύ είσαι 30 χρόνια και θα δυσκολευτείς να βρεις έναν καλόν άνδρα, εγώ πιο εύκολα που με 30 χρόνια θα βρω μια καλή γυναίκα, γιατί να του πω κιόλας του αρβωνιαστικού σου ότι αν η καρδιά μας είναι αλλού δεν μπορούμε να βρούμε κανέναν καλόν άνδρα και καμιά καλή γυναίκα. Λοιπόν, πάνω στον καυγά και πάνω στην ένταση έχουν λεχθεί βαριές κουβέντες. Δεν συμφωνώ με αυτές τις βαριές κουβέντες. Αυτό που έχω να σου συστήσω εσένα είναι να κάνεις ψυχοθεραπεία εσύ ή η ίδια για να μπορέσεις να ενδυναμωθείς και να μπορέσεις να αποκοπείς από την πατρική και μητρική εξουσία, να μπορέσεις να γίνεις κυρία του εαυτού σου και να αποφασίζεις από μόνη σου τι θέλεις να κάνεις και να μην είσαι συνέχεια σε μια προσπάθεια να ικανοποιήσεις τους γύρω σου. Να ικανοποιήσεις τον πατέρα σου, να ικανοποιήσεις τη μητέρα σου, να ικανοποιήσεις τον άνδρα σου. Πρέπει να γίνεις ανεξάρτητος άνθρωπος. Δηλαδή εσύ πας από την εξάρτηση που είχες με τους γονείς σου και προσπαθείς να εξαρτηθείς τον άνδρα σου. Ενδιάμεσα κάπου πρέπει να βρεις εσένα. Ποια είσαι εσύ, ποια είναι η δική σου προσωπικότητα, ποια είναι τα δικά σου θέλω. Τι θέλεις πραγματικά εσύ να κάνεις. Προσπαθείς συνέχεια να ευχαριστήσεις τους άλλους. Δεν λέω ότι το να είσαι με τον άντρα σου είναι καλή ή κακή ιδέα και δεν καταδικάζω τον ερωτά σας και δεν καταδικάζω τη σχέση σας, αλλά για να μπορέσεις να έχεις μια ουσιαστική σχέση και μια ικανοποιητική σχέση και μια σχέση που να είναι υγιής και για τους δυο σας και για σένα και για το τέρι σου, πρέπει να είσαι ανεξάρτητος άνθρωπος. Όχι μόνο οικονομικά ανεξάρτητο όπως είσαι εσύ και συναισθηματικά ανεξάρτητη. You need to grow up. Χρειάζεσαι να μεγαλώσεις. Όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, όταν μπαίνουν στην εφηβεία, αμφισβητούν τους γονείς τους και τους ρίχνουν από το βάθρος το οποίο τους είχαν καθίσει. Εσύ τώρα έχεις αρχίσει να αμφισβητείς τους γονείς σου. Έχεις μια μεταχρονολογημένη εφηβεία ίσως. Έχεις μια μεταχρονολογημένη εφηβεία στα 30 σου. Και χρειάζεσαι να οριμάσεις, να ανεξαρτητοποιηθείς και συναισθηματικά, το ξαναλέω, να ανεξαρτητοποιηθείς και συναισθηματικά από τους γονείς σου, όχι μόνο οικονομικά. Και εσύ ίδια να έχεις επιλύσει το θέμα με τους γονείς σου και να μην χρειάζεται να έρθει ο σύντροφός σου να επιλύσει αυτό το πρόβλημα. Γιατί όσες φορές πάει ο γαμπρός ή πάει η νύφη να επιλύσει το θέμα μεταξύ του γιου και των γονέων, της κόρης και των γονέων, δημιουργούνται προβλήματα. Εσύ δεν ήσουν έτοιμη για αραβώνα. Δεν ήσουν έτοιμη για γάμο. Δεν μπορείς να είσαι έτοιμη για αραβώνα και για γάμο όταν ακόμη είσαι εξαρτημένη συναισθηματικά από τους γονείς σου και ακόμη προσπαθείς να τους ικανοποιήσεις με τις επιλογές που κάνεις στη δικιά σου ζωή. Δεν είσαι έτοιμη. Δεν ήσουν έτοιμη και δεν είσαι έτοιμη. Δεν θα σου πω να χωρίσεις τώρα από τον αραβώνα σου, αλλά θα σου πω να κάνεις άμεσα ψυχοθεραπεία. Να πας άμεσα να κάνεις συναντήσεις με ένα ψυχολόγο της δικής σου επιλογής και να δουλέψεις το θέμα της συναισθηματικής σου ορίμανσης, της ψυχοσυναισθηματικής σου ορίμανσης και της αποκοπής σου από ένα παρεμβατικό περιβάλλον των γονέων σου. Χρειάζεται να βάλεις ξεκάθαρα όρια. Και τα ξεκάθαρα όρια πότε τα βάζουμε? Όταν μέσα μας είμαστε σίγουροι ότι τελείωσε για μας αυτή η τυραννία. Τελείωσε το να προσπαθούμε συνεχώς να ευχαριστήσουμε τους γονείς μας ή να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μας, γιατί κάποιοι είναι εξαρτημένοι από τα παιδιά τους. Υπάρχει και το αντίστροφο. Υπάρχουν ενήλικες γονείς που έχουν ενήλικα παιδιά που προσπαθούν συνεχώς να ευχαριστήσουν τα παιδιά τους και παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους ή δεν παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους βασισμένοι πάνω στα θέλω και στα τερτύπια και στους εγωισμούς των παιδιών τους. Για να μπορέσεις να βάλεις όρια σε επεμβατικούς συγγενείς, πρέπει μέσα σου να το πάρεις απόφαση ότι δεν μπορείς να τους ικανοποιήσεις όλους
και ότι είσαι υποχρεωμένη να ικανοποιήσεις πρωτίστως τον εαυτό σου, δευτερευόντως το τέρι σου και κανέναν άλλο. Στο τέρι μας φερόμαστε όπως φερόμαστε στον εαυτό μας. Αν τον εαυτό μας τον αφήνουμε να καταπιέζεται και να κακοποιείται από τους γονείς μας, από τους συγγενείς μας, από τους φίλους μας, από τα παιδιά μας κλπ. Κλπ, τότε αναπόφευκτα αυτού του είδους την κακοποίηση τη μεταβιβάζουμε και στο τέρι μας. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να χτίσει μια υγιή σχέση και να κάνει μια υγιή ένωση, πρέπει να είναι ελεύθερος. Όταν δεν είσαι ελεύθερος συναισθηματικά και έχεις συναισθηματικά μπαγκάζια τα οποία επιμένεις να τα κουβαλάς και επιμένεις να κλαίγεσαι για αυτά, αλλά να μην κάνεις κάτι για να τα αφήσεις έξω από την πόρτα, αναπόφευκτα αυτό θα επηρεάσει και τη σχέση σου. Και επίσης θα σου πω και το άλλο, όταν εσύ είσαι προσκολλημένη στους γονείς σου τόσο άρρωστα και επηρεάζεσαι τόσο πολύ από την κρίση τους, μπορεί και το τέρι σου, ο σύντροφος σου που έχεις βρει, να έχει λανθασμένες συμπεριφορές, να είναι ακατάλληλος για σένα, αλλά εσύ να μην μπορείς να δεις καθαρά, επειδή είσαι ζαλισμένη και επειδή είσαι τόσο πολύ απασχολημένη από τις ιστερικές αντιδράσεις των γονέων σου. Άκου, πατέρα σου, είσαι τυφλωμένη και θα του πάρει την κόρη επειδή δώσε τα λεφτά τώρα και θέλει τώρα να αγοράσει την οικοσκευή και επειδή του είπατε ότι εμείς δεν θέλουμε να αγοράσουμε οικοσκευή, θέλουμε αυτά τα χρήματα να τα χρησιμοποιήσουμε για την τέλεση του γάμου μας. Και σου λέει ότι είσαι τυφλωμένη και σου λέει ότι χάνει την κόρη του. Δηλαδή μιλάμε για τελείριο, παραλήρημα, καμία επαφή με την πραγματικότητα, καμία συνέστηση ότι η κόρη του είναι 30 ετών, ο γαμπρός του είναι 30 ετών, είναι δύο ενήλικες, ανεξάρτητοι άνθρωποι, επειδή δικαιούνται να κάνουν ό,τι θέλουν και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν ήταν υποχρεωμένος να σας δώσει λεφτά. Δεν είχε καμία απολύτως υποχρέωση να σας δώσει χρήματα. Όπως επίσης δεν είχε και κανένα απολύτως λόγο να επιβάλλει αν θαραβωνιαστείτε ή όχι. Δηλαδή μιλάμε τώρα εδώ για μια συγχωνευμένη ελληνική οικογένεια. Μιλάμε για συγχώνευση στα μέλη της οικογένειας που δεν καταλαβαίνει ο καθένας τη θέση του, που ο πατέρας θεωρεί ότι είναι η δικιά του η ζωή, η ζωή της κόρης του, που η μάνα θεωρεί ότι είναι η δικιά της ζωή, η ζωή της κόρης της, που η μάνα θεωρεί ότι ο γαμπρός της είναι σαν να είναι ο άντρας της, που ο πατέρας θεωρεί ότι η κόρη του είναι σαν να είναι η γυναίκα του, το χτήμα του, δεν ξέρω εγώ τι. Είστε συγχωνευμένοι εκεί μέσα. Δεν υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι, τα έχετε μπλέξει τα μπούτια σας αγρίως, άσχημα. Το πρόβλημα δεν είναι ο άντρας σου. Δηλαδή και με έναν άλλο άνδρα να ήσουν πάλι θα είχες πρόβλημα, ή αν ήσουν με κάποιον εκμεταλλευτή μπορεί να μην είχες πρόβλημα, γιατί μπορεί αυτό θα θέλει να τσεπώνει τα λεφτά του μπαμπά και να σου λέγει ναι πατέρα να του λέγει και να κάνει το δικό του. Πρέπει οπωσδήποτε να μεγαλώσεις και να αποκοπείς από αυτή την υποδούλωση που έχεις στους γονείς σου. Δεν ξέρω αν θα σας αρέσει αυτό το βίντεο, πολύ πιθανό να μην σου αρέσει γιατί να μην έχεις ακούσει αυτά που θέλεις να ακούσεις. Μπορεί να θέλεις να ακούσεις ότι ο άντρας σου δεν είναι καλός και παράτατον ή έχουν δίκιο οι γονείς σου. Δεν ξέρω τι θα ήθελες να ακούσεις. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα ήθελες να ακούσεις. Σου λέω το πρόβλημα δεν είναι οι γονείς σου, το πρόβλημα είσαι εσύ. Το πρόβλημα είσαι εσύ που είσαι κολλημένη και προσκολλημένη στους γονείς σου. Ξεκόλα! Ξεκόλα! Διεκδίκησε να κερδίσεις τον εαυτό σου. Δες τα βίντεο που έχουμε βγάλει τις τελευταίες μέρες για τοξικούς γονείς, είναι πολύ χρήσιμα. Έχεις την αγάπη μου, αλλά δράσε. Μην παραπονιέσαι μόνο. Δράσε.